Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με δική μας πρωτοβουλία διεξάγεται σήμερα πρώην ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή με αντικείμενο την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Γιατί όλα τα κόμματα οφείλουν να πάρουν θέση ενώπιον του ελληνικού λαού σε ένα μείζον κοινωνικό, σε ένα μείζον εθνικό θα έλεγα ζήτημα, όπως αυτό που αφορά τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Γιατί στο ερώτημα εάν και οι επόμενες γενιές έχουν δικαίωμα στην κοινωνική προστασία και στην κοινωνική ασφάλιση, δεν χωρούν υπεκφυγές. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ούτε για παραπληροφόρηση, ούτε για κρυφτούλη, ούτε για εύκολη δημαγωγία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Δεν υπάρχει δυνατότητα εξάλλου να αμφισβητήσει κανείς την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι το ασφαλιστικό μας σύστημα δεν είναι βιώσιμο. Ένα πρόβλημα γνωστό εδώ και χρόνια, που επιδεινώθηκε όμως ραγδαία στα χρόνια της κρίσης. Είναι γνωστό επίσης ότι το έλλειμμα βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος σχετίζεται με την λαιλασία των αποθεματικών από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας τα προηγούμενα 40 χρόνια, όπως επίσης σχετίζεται και με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας και φυσικά με τις πολιτικές επιλογές που έγιναν τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης. Επιλογές που μείωσαν κατά 25 μονάδες το ΑΕΠ της χώρας και ανέβασα την ανεργία από το 7% στο 25%. Διότι η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος είναι απόλυτα συναρτημένη με τους ρυθμούς ανάπτυξης οικονομίας και το μέγεθος της απασχόλησης. Έτσι, από τη μια πλευρά, το εκτροχιασμένο συνταξιδοτικό σύστημα με τα σωρευτικά ελλείμματα στέρισε πολύτιμους αναπτυξιακούς πόρους από την οικονομία, συντελώντας σημαντικά στην εμφάνιση της ύφεσης, και από την άλλη η ύφεση επιδείνωσε την κατάσταση του ασφαλιστικού μέσω της χαμηλής ζήτησης, της εκτόξευσης, της ανεργίας κατά 250% και της επακόλουθης μείωσης των εισφορών. Μόνο στο ΙΚΑ έχουμε μείωση 30% των εισφορών μεταξύ 2010-2014 και 19,2% μείωση των ασφαλισμένων λόγω της υψηλής ανεργίας που δημιουργήθηκε αυτά τα χρόνια. Οι άμεσα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ έχουν μειωθεί από 2,5 εκατομμύρια το 9 σε λιγότερο από 2 εκατομμύρια το 14. Η σχέση συνταξιούχων προς ασφαλισμένους στο ΙΚΑ είναι σήμερα 1:1,7, ενώ για να ήταν οριακά βιώσιμο θα έπρεπε να είναι κατά τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις 1:2,1. Οι μισθοί των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ έχουν μέση μείωση 21,8% την τελευταία πενταετία, ενώ το 46% των νέων συμβάσεων εργασίας αφορούν μερική εκ περιτροπής απασχόλησης, με αντίστοιχες αναλογικές μειώσεις στις καταβαλλόμενες εισφορές. Οι μισοί και πλέον αυτοαπασχολούμενοι δεν καταφέρουν να είναι συνεπείς στις πληρωμές των εισφορών τους για πάνω από ένα εξάμηνο και οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν σήμερα τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Με λίγα λόγια, και γιατί σας αναφέρω αριθμούς, ποιο είναι το πρόβλημα που ερχόμαστε σήμερα να συζητήσουμε? Γιατί συζητάμε σήμερα για το ασφαλιστικό? Μήπως γιατί μας το ζητούν οι δανειστές? Όχι. Οι δανειστές μας ζητάνε μια μείωση της ετήσιας δαπάνης στο 1% του ΑΕΠ. Σήμερα συζητάμε για το ασφαλιστικό γιατί πολύ απλά, αν δεν πάρουμε μέτρα, το σύστημα θα καταρρεύσει. Αν δεν πάρουμε μέτρα, θα χρειάζονται συνεχώς τεράστια επιπλέον ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό για την καταβολή των συντάξεων,
που υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες είναι αδύνατο να βρεθούν. Και θέλω να σας θυμίσω ότι οι μελέτες του ΙΝΕ της ΓΕΣΕΑ από το 2014 έκουναν τον κόδωνα του κινδύνου για το ισχυρό ενδεχόμενο αδυναμίας πληρωμής των συντάξεων από το 2016, δηλαδή από φέτος. Και τα σημερινά, αλλά κυρίως τα μελλοντικά δεδομένα, δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό. Για να πληρωθούν οι συντάξεις το 2016, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει, εκτός από τις εισφορές και την κρατική χρηματοδότηση, να βρει πρόσθετους πόρους επιπλέον των κρατικών επιχορηγήσεων ύψους 980 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι αυξάνονται σε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017 και σε 2,5 σε 2,5 δις για το 2018, με τις ανάγκες να πολλαπλασιάζονται για τα επόμενα χρόνια. Το ΙΚΑ μόνο για το 2015 έχει έλλειμμα 980 εκατομμύρια ευρώ και ο ΑΕ 540 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ και συζητάμε, γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε μια πορεία η οποία, αν δεν ανατραπεί, με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε κατάρρευση των ταμείων και αδυναμία πληρωμής συντάξεων. Μπροστά σε αυτή την εκρηκτική κατάσταση, ξέρετε, μια εκδοχή και για μας και για τη δική μας κυβέρνηση θα ήταν να κάναμε ό,τι έκαναν και οι προηγούμενοι τα τελευταία χρόνια. Να κρύψουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, να το πετάξουμε μπροστά στο μέλλον, με τον κίνδυνο βέβαια κάποια στιγμή ευνηδιαστικά να παραλύσουμε εξαιτίας της αναποφασιστικότητάς μας. Αυτή όμως πιστεύω ότι είναι μια στάση κοινωνικά ανεύθυνη, εθνικά ανεύθυνη θα έλεγα, όπως βαθιά ανεύθυνη είναι και η στάση που κρατήσαν τα τελευταία χρόνια κυρίως τα κόμματα που κυβερνήσαν τον τόπο και έχουν τη βαριά ευθύνη για τα σημερινά αδιέξοδα. Και έρχονται μάλιστα τώρα και ασκούν και κριτική από πάνω, μας κουνάνε το δάχτυλο αντί να μας πούνε καμία πρόταση. Παριστάνουν τους εισαγγελείς ενώ έχουν τεράστιες ευθύνες. Από τη δεκαετία του 70 ακόμα, όταν οι κυβερνώντες από τότε αφήνανε το κουμπαρά των αποθεματικών των εργαζομένων να ροκανίζεται με μηδενική απόδοση από τον πληθωρισμό, όταν τα τραπεζικά επιτόκια βρισκόντουσαν πάνω από το 25%, και αυτό προκειμένου να εξασφαλίζουν προμήθειες και θαλασσοδάνεια σε ημέτερους, καθώς και την παρασιτική κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα. Τα ίδια έγιναν και αργότερα, τη δεκαετία του 90, την πρώτη δεκαετία του 2000, με την αλόγιστη τότε συμμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων στο χρηματιστηριακό πάρτι, χωρίς λογική, χωρίς επιστημονικότητα, τζογάρανε τα αποθεματικά των ταμείων, ενώ ταυτόχρονα τότε καλούσαν τον απλό κόσμο να συμμετάσχει και αυτό στο πάρτι του χρηματιστηρίου, στο παραλήρημα που είχε δημιουργηθεί. Και όταν η γιορτή τελείωσε και η φούσκα του χρηματιστηρίου έσκασε, θύματα εκτός των εκατοντάδων χιλιάδων ανυποψίαστων ήταν και τα ίδια τα ταμεία. Αλλά δεν σταματήσαν εκεί. Στη συνέχεια ήρθανε τα δομημένα ομόλογα που κόστησαν και αυτά πολλά εκατομμύρια ευρώ, για να φτάσουμε στην επιτομή της καταστροφής, τις εγκληματικές συνέπειες του PSI, όπου τα ταμεία έχασαν τότε περιουσία πάνω από 15 δις, συνολικά βέβαια στο τέλος το κόστος είναι περίπου στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Και οι τράπεζες βέβαια ανακεφαλοποιήθηκαν πολλάκις, τα ταμεία όμως μείναν με τα ελλείμματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή την πολιτική εφήρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στη διαχείριση των αποθεματικών των ταμείων. Τα χρησιμοποιούσατε διαχρονικά
ως ένα κουμπαρά μέσα από τον οποίο ικανοποιούσατε πολιτικές, κομματικές και πελατειακές επιδιώξεις, αδιαφορώντας για τις συνέπειες των πράξεων που αφορούσαν όμως το σύνολο του ελληνικού λαού. Και ταυτόχρονα απονομεύσατε και το σύστημα από τα μέσα με προκλητικές, συντεχνιακές και άλλες πελατειακές ρυθμίσεις που το κατέστησαν δεδαλώδες και διαχρονικά ελληματικό. Εμείς λοιπόν μπροστά σε ένα εμφανές αδιέξοδο που οι κυβερνήσεις σας δημιούργησαν, επιλέγουμε σήμερα ένα δύσκολο δρόμο, ένα δρόμο ευθύνης, ανοίγουμε τη συζήτηση με αίσθημα του επείγοντος και της ιστορικής ευθύνης. Συντάξαμε τη δική μας ολοκληρωμένη πρόταση και τη θέσαμε σε διάλογο. Μια πρόταση που έχει κριτήριο την ισονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την εσωτερική αναδιανομή από τους πλουσιότερους στους φτωχότερους, με σεβασμό στην αρχή της αναλογικότητας. Και σας καλούμε σήμερα, και γι' αυτό διεξάγουμε αυτή τη συζήτηση, να σταματήσετε να παίζετε κρυφτό. Σας καλέσαμε σε διάλογο 1,5 μήνα πριν και πλέον και παραπάνω, στη συνάντηση στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, των πολιτικών αρχηγών. Αρνηθήκατε το διάλογο. Αρνηθήκατε καν να καταθέσετε προτάσεις. Σας καλούμε σήμερα εκ νέου και ενώπιον του ελληνικού λαού που μας παρακολουθεί να πάρετε θέση πάνω στο πρόβλημα. Και μην κρύβεστε πίσω από τη συμφωνία. Η ανάγκη για μεταρρύθμιση που θα καθιστά βιώσιμο το ασφαλιστικό μας σύστημα, επαναλαμβάνω, ξεπερνά τη συμφωνία. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία, η υποχρέωση για τη μείωση των δαπανών κατά 1% του ακαθάριστου κόρη προϊόντος δεν είναι υποχρεωτικό να προέλθει, σύμφωνα με το γράμμα της συμφωνίας, δεν είναι υποχρεωτικό να προέλθει από νέες περικοπές, νέες μειώσεις συντάξεων. Ως γνωστόν, υπάρχει πάντα η δυνατότητα εξέβρεσης οδυνάμων. Το ίδιο άλλωστε συνέβη και στην Πορτογαλία, όταν για άλλους λόγους εκεί το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας δεν επέτρεψε μειώσεις συντάξεων και δεχθήκαν ισοδύναμα οι θεσμοί. Σε αυτό το πλαίσιο και απολύτως μέσα στο γράμμα της συμφωνίας, δώσαμε απόλυτη προτεραιότητα στο να μην κοπούν εκ νέου συντάξεις, και γι' αυτό καλέσαμε σε διάλογο τους μεγαλύτερους εργοδοτικούς φορείς της χώρας και τους πείσαμε να βάλουν πλάτη, να μοιραστούν το βάρος για να μην κοπούν εκ νέου συντάξεις. Και προς τιμήν τους το δεχθήκανε. Δεχθήκανε μια μικρή αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κατά 1%. Αποδείξαμε με στοιχεία ότι η ανταγωνιστικότητα, σε αντίθεση με τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες, τις δικές σας ιδεοληψίες, επιβαρύνεται και παρεμποδίζεται κατά 80% από μη μισθολογικούς παράγοντες, από το ενεργειακό κόστος, τη γραφειοκρατία, τη στρεβλώση του ανταγωνισμού όπως η φοροδιαφυγή και οι πελατειακές σχέσεις, από το κόστος δανεισμού. Και έτσι δεχτήκαμε σε αυτή την παραγωγική, δημιουργική συνάντηση να συζητήσουμε μαζί τους και να προωθήσουμε σειρά παρεμβάσεων που θα μειώνουν το συνολικό κόστος και θα βελτιώνουν ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα θα προκαλούν θετικό αποτέλεσμα τόσο στα δημοσιονομικά μεγέθη όσο και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Και έτσι να αντισταθμιστεί πάρα πολύ γρήγορα αυτό το μικρό κόστος αύξησης εργοδοτικών εισφορών. Τα ερωτήματα λοιπόν που θέλω σήμερα να θέσω ευθέως προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις, κυρίως όμως σε όσες είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου από τη μεταπολίτευση και μετά, είναι πολύ συγκεκριμένα. Εσείς που δημιουργήσατε το πρόβλημα, εσείς που λαιλατίσατε τα ταμεία στα χρόνια της ανάπτυξης, εσείς που δημιουργήσατε τις μαύρες τρύπες τώρα στα χρόνια της κρίσης, μήπως εκτός από το να δημαγωγείτε θα είχατε να καταθέσετε καμία πρόταση για το πώς φαντάζεστε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που εσείς δημιουργήσατε?
κυβέρνηση έχει καταθέσει σε δημόσιο διάλογο μια πρόταση. Μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά θέλουμε να σας προκαλέσουμε να προτείνετε, να καταθέσετε κάτι διαφορετικό. Ήρθαμε σε συμφωνία, επαναλαμβάνω, με τους εργοδοτικούς φορείς. Θα τη στηρίξετε αυτή τη συμφωνία ή θα συμπαραταχθείτε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο όνομα μιας νεοφιλελεύθερης ψευδοτεχνοκρατικής ιδεοληψίας που οδηγεί τελικά σε νέες περικοπές συντάξεων? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό περιμένει να ακούσει σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Μεγάλη αγωνία του ελληνικού λαού που παρακολουθεί είναι: θα έχουμε νέες περικοπές συντάξεων κοντά στις 12 που έχουν γίνει μέχρι τώρα με δική σας ευθύνη? Εμείς καταθέσαμε μια πρόταση που δεν προβλέπει νέες περικοπές συντάξεων. Και ειλικρινά περιμένω σήμερα συγκεκριμένες, όχι αόριστες απαντήσεις. Ειδικά από εσάς που με πολύ μεγάλη ευκολία τις έχετε ψηφίσει αυτές τις 11 συνεχόμενες από το 10 ως το 14 περικοπές των συντάξεων που μείωσαν τις συντάξεις συνολικά κατά 35% μεσοσταθμικά. Δεν θέλω να κουράσω, θα καταθέσω στα πρακτικά τις 11 συνεχόμενες και διαφορετικές περικοπές συντάξεων που ψήφισαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας από τον Μάιο του 2010 ως τον Ιούλιο του 2014, τότε που σας ήταν πολύ εύκολο να καταθέτετε προτάσεις, μόνο που αυτές οι προτάσεις ήταν προτάσεις περικοπών και μόνο περικοπών στις συντάξεις, ενώ τώρα αρνείστε να καταθέσετε προτάσεις. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμα. Όταν στις εκλογές του Σεπτέμβρη, με δεδομένη τη συμφωνία, με δεδομένο δηλαδή το γεγονός ότι είχαμε δεχθεί την υποχρέωση το 2016 να μειώσουμε κατά 1% τη δημόσια δαπάνη για ασφαλιστικές δαπάνες, για το ασφαλιστικό σύστημα. Με δεδομένη λοιπόν αυτή τη συμφωνία προσήλθαμε σε εκλογές και ζητήσαμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Τότε εμείς είπαμε στον ελληνικό λαό: αυτή είναι η συμφωνία, αλλά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και αυτή είναι η κόκκινη γραμμή μας απέναντι στους δανειστές. Αυτή η συμφωνία να μην οδηγήσει σε νέες οδυνηρές περικοπές και θα καταθέσουμε συνολική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού για να γίνει βιώσιμο. Αλλά θα βρούμε ισοδύναμα για να μην πάμε σε νέες οδυνηρές περικοπές σε όσους έχουν δει πολλάκις τις συντάξεις τους να μειώνονται. Εσείς λοιπόν τότε, από τότε, διαβάζατε τελείως διαφορετικά αυτή τη συμφωνία που και εσείς ψηφίσατε. Θα σας θυμίσω τι δήλωνε ο κύριος Βρούτσης σε τηλεοπτικό διάλογο σε μεγάλο ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό προεκλογικά το Σεπτέμβριο, όπου διαβεβαίωνε τους πολίτες πως όποιος και να είναι στη θέση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά την 20η του Σεπτέμβρη, μετά τις εκλογές, δεν θα έχει παρά να εφαρμόσει τη συμφωνία, δεν θα έχει δηλαδή παρά να πετσοκόψει τις συντάξεις. Έλεγε: μία σύνταξη το χρόνο θα χαθεί σίγουρα. Έλεγε: μείωση 70% στις επικουρικές συντάξεις είναι πανάκια. Έλεγε: πλήρης και άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ επιβάλλεται από τη συμφωνία. Έλεγε: το πάγωμα των αυξήσεων είναι εκ των όνου κάνευ. Έλεγε: η σωτηρία θα επέλθει με την περαιτέρω μείωση των συντάξεων μέχρι 900 ευρώ, καθώς είναι περισσότεροι οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη μέχρι αυτό το ποσό. Να λοιπόν πώς διαβάζατε εσείς τη συμφωνία και τι ακριβώς θα πράτατε, τι ακριβώς θα κάνατε, τι ακριβώς θα κάνατε αν ερχόσασταν στην κυβέρνηση και τι ακριβώς απέτρεψε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις 20 του Σεπτέμβρη. Κάτι που ξεχνάτε, ότι μόλις πριν από 4 μήνες έδωσε ο ελληνικός λαός τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Αυτά θα κάνατε. Αυτά όμως θα κάνατε εσείς. Τώρα εμείς σας καταθέτουμε μια εντελώς διαφορετική πρόταση. Και ζητάμε
να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτή. Μας λέτε το ασφαλιστικό σύστημα όμως, και εδώ πράγματι ξέρετε σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, γιατί αυτό είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να ασκήσει κριτική στην πρόταση κυβέρνησης, και λέει το εξής, ότι ξέρετε το ασφαλιστικό σύστημα, μην βλέπετε που λέει λατήθηκαν τα ταμεία από το 70 και μετά, μην βλέπετε που αυξήθηκε ανεργία 250%, που δεν υπάρχουν εισφορές, που χάθηκε το 25% του ΑΕΠ στην κρίση. Δεν πήραζαν όλα αυτά, ήταν βιώσιμο το ασφαλιστικό. Αλλά ξέρετε πότε το ασφαλιστικό έγινε μη βιώσιμο? Από πέρυσι το Γενάρη που καταφέραμε να κερδίσουμε την εκλογή και κάναμε τη διαπραγμάτευση ως τον Ιούλη, σε αυτούς τους 7 μήνες. Το ασφαλιστικό μας σύστημα έγινε μη βιώσιμο σε αυτούς τους 7 μήνες. Είναι πράγματι ένα επιχείρημα το οποίο συνεχίστε να το λέτε, πραγματικά μας κάνει πολύ καλό. Συνεχίστε να το λέτε. Μας λέτε λοιπόν και το εξής, ότι ένα χρόνο πριν, όταν εσείς κάνατε διαπραγμάτευση, δεν χρειαζόταν να κάνετε καμία αλλαγή στο ασφαλιστικό σύστημα, και μάλιστα μας λέτε ότι οι θεσμοί σας δεν σας πιέζανε για περικοπές 1% του ΑΕΠ το 2016, αλλά αυτό ήταν αποτέλεσμα της δικής μας κακής διαπραγμάτευσης, που βεβαίως ξεχνάτε πάντοτε όταν αναφέρεστε σε αυτήν, να θυμάστε το γεγονός ότι εμείς δώσαμε στο τέλος ένα αποτέλεσμα που παρά τις δυσκολίες έχει 20 δισεκατομμύρια λιγότερη λιτότητα στα 3 χρόνια, 15, 16 και 17, λόγω των πρωτογενών πλεονασμάτων που εσείς τα είχατε στο 3,5 και στο 4,2, και εμείς παρακαλώ, είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα φέτος για 0,175 και στο τέλος 3,5. Θέλω όμως να σας θυμίσω, για να σταματήσουν τα αστεία επιχειρήματα, τι είχατε ψηφίσει άραγε σε αυτή εδώ τη Βουλή εσείς μαζί με το ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, στο μεσοπρόθεσμο του 2014, στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής για το 2014-2018, προβλέπατε από τότε ως βασικό σενάριο για την επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταμείων από το κράτος τα 9,69 δισεκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που στον προϋπολογισμό του 2016, σχετική πρόβλεψη, εμείς δηλαδή, δίνουμε 10,5. Δηλαδή εσείς οι ίδιοι από το 2014 προβλέπατε και ψηφίζατε πολύ λιγότερα ως κρατική δαπάνη για το ασφαλιστικό από αυτά που εμείς δίνουμε σήμερα με τον προϋπολογισμό. Και χρειάζεται το θράσος να έρχεστε και να μας λέτε ότι εσείς φέρατε το 1% του ΑΕΠ μείωση των περικοπών, ενώ εμείς δεν θα κάναμε. Εμείς θα κάναμε μόνο 300, λέτε. Ανερυθρίαστα στον ελληνικό λαό. Μόνο 300 που ήταν οι επικουρικές συντάξεις. Στοιχείο δεύτερο. Εξίσου αποκαλυφτικό. Σας υπενθυμίζω πως στο μεσοπρόθεσμο 13-16, που κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2012 στο κομμάτι του κοινωνικού προϋπολογισμού, αναφερόταν ρητά πως προβλέπεται η προοδευτική μείωση του υπερβαίνοντος τα 1.000 ευρώ ποσού συνολικού μηνιαίου εισοδήματος από συντάξεις κύριες και επικουρικές για τους συνταξιούχους όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του δημοσίου. Αυτό και μόνο θα αρκούσε λοιπόν για να αποκαλύψει το μέγεθος της απάτης και της υποκρισίας σας για πράγματα τα οποία είχατε όχι απλά αποδεχθεί, αλλά ψηφίσει. Βεβαίως αναστέλλατε στο Ευηγενικές την διαρθρωτική μεταρρύθμιση για να γίνει βιώσιμο το σύστημα, για να έχουμε να δίνουμε συντάξεις τα επόμενα χρόνια. Μόνο περικοπές δεχόσαστε. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να παρουσιάσω τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία της δικής μας πρότασης. Και θα περιμένω βέβαια με αγωνία να ακούσω αν υπάρχει αντιπρόταση.
Εμείς προτείνουμε τη θεσμοθέτηση ενός ενιαίου φορέα ασφάλισης για όλους. Με ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και της παροχής σύνταξης. Με αποκλίσεις μόνο εκεί που ειδικές περιπτώσεις επιβάλλουν. Όπως για παράδειγμα στους αγρότες και στους ελεύθερους επαγγελματίες που πρέπει να ανοίξουμε ένα διάλογο. Καθιερώνουμε την Εθνική Σύνταξη για όλους όσους έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης. Και αυτό διότι μετά από μια μακροχρόνια κρίση είναι δεδομένο ότι ένα μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού της χώρας μας δυστυχώς δεν θα έχει τη δυνατότητα συνεχούς εργάσιμου βίου, διότι έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Άρα με τη δική μας πρόταση θα δικαιούνται την Εθνική Σύνταξη ακόμα και οι μακροχρόνια άνεργοι που λόγω της αρνητικής μεταβολής των συνθήκων ξεπερνούν σήμερα το 70% του συνόλου των ανέργων. Η Εθνική Σύνταξη ανταποκρίνεται στο σχετικό όριο της φτώχειας και είναι συνδεδεμένη με τους ρυθμούς ανάπτυξης. Όσο θα αυξάνεται το ΑΕΠ, τόσο θα αυξάνεται και αυτή. Σήμερα θα ξεκινήσει από τα 384 ευρώ στα 15 έτη ασφάλισης και βεβαίως προσδοκώντας, και αυτό είναι το πιο κρίσιμο από όλα, τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης θα αυξάνεται. Θα δίνεται χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο και θα χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό και θα αναπροσαρμόζεται κατ' έντονος με υπουργική απόφαση. Η κύρια σύνταξη που θα καταβάλλεται θα είναι το άθροισμα που προκύπτει από την Εθνική Σύνταξη και από αναλογική σύνταξη που εξαρτάται από τις εισφορές που έχουν καταβληθεί στο σύνολο του εργασιακού βίου, το συνολικό χρόνο ασφάλισης και το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξιμων αποδοχών. Με το σύστημα αυτό εξασφαλίζουμε το δημόσιο και αναδιανεμητικό χαρακτήρα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, παρέχοντας ταυτόχρονα κίνητρα ασφάλισης και παραμονή στην εργασία. Γιατί για εμάς η αναδιανομή, η στήριξη των πιο αδύναμων, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους είναι η βασική μας πολιτική επιδίωξη, αλλά και ο πυρήνας της ιδεολογικής μας ταυτότητας. Γιατί για εμάς δεν νοείται κοινωνία πολλαπλών ταχυτήτων, ούτε πιστεύουμε ότι τις θετικές ωφέλειες ανάπτυξης πρέπει να τις απολαμβάνει ένα μόνο μέρος του πληθυσμού, αλλά όλοι, μα όλοι οι πολίτες της χώρας. Καταλαβαίνετε, εδώ είναι μια ριζική, αν θέλετε, και ιδεολογική αντίθεση. Ιδεολογικά μας χωρίζει άβυσσος. Έχετε μια νεοφιλελεύθερη αφήγηση. Άκουσα μάλιστα προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κικίλιας ήταν σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος είπε ότι η αναδιανομή, ακούστε, η αναδιανομή είναι κίνητρο για την τεμπελιά των φτωχών. Για μας η αναδιανομή είναι στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτές είναι οι βασικές διαχωριστικές γραμμές. Αυτές είναι οι διαφορές ιδεολογικές που μας χωρίζουν με τις σκληρά νεοφιλελεύθερες απόψεις που τώρα βεβαίως ηγούνται στην παράταξη Νέας Δημοκρατίας, καθότι παρότι αναγνωρίζω πως δεν αποτελούν άποψη όλων όσων ευρίσκονται στην ευρύτερη παράταξη του συντηρητικού χώρου. Η καταβολή λοιπόν της Εθνικής Σύνταξης σε όλους όσους έχουν 15 ετή ασφάλιση εξασφαλίζει το κοινωνικό χαρακτήρα του συστήματος. Ενώ η ρητή κρατική εγγύηση για το σύνολο των καταβαλλόμενων παροχών διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του. Το κράτος εγγυάται το σύνολο των καταβαλλόμενων συντάξεων και όχι μόνο της Εθνικής Σύνταξης. Την ίδια στιγμή η εισαγωγή ορισμένων κεφαλοποιητικών στοιχείων δίνει κίνητρα για την παραμονή στην ασφάλιση και την καταβολή εισφορών, καθώς η καταβολή αυτή θα αποτυπώνεται και στο ύψος των μελλοντικών συντάξεων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη διασφάλισης ενός αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης και την διαμόρφωση ασφαλιστικής συνείδησης.
η ουσιαστική ενοποίηση του υπάρχοντος καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης με θέσπιση ενιαίων κανόνων για τους ασφαλισμένους και την κατάργηση άδικων διακρίσεων ανάμεσα σε νέους και παλιούς, αποκαθιστά κατά την άποψή μας και το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο καθένας θα εισφέρει ανάλογα με τη δύναμή του, ανάλογα με το πραγματικό του εισόδημα και όχι με εικονικά εισοδήματα. Μέχρι σήμερα το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης χαρακτηρίζεται από εκτεταμένο νομικό και διοικητικό κατακαιρματισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1997 λειτουργούσαν 28 φορείς κύριας ασφάλισης και πάνω από 200 φορείς επικουρικής ασφάλισης. Το προτινόμενο σύστημα είναι εξαιρετικά απλό και μειώνει τα διαχειριστικά κόστη. Εξασφαλίζεται η διοικητική και λειτουργική ενοποίηση με διαφανή τρόπο. Η ενοποίηση των ταμείων θα βελτιώσει και την εισπραξιμότητα των πόρων, δεδομένης της μέχρι σήμερα απουσίας ενιαίων συστημάτων εποπτείας και παρακολούθησης των εσόδων. Ο κάθε ασφαλισμένος θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπολογίσει το ύψος των αποδοχών του στη σύνταξη. Και παραλαμβάνω, η πρότασή μας διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση στις κύριες συντάξεις. Όλες οι συντάξεις που δίνονται σήμερα θα υπολογιστούν εξ αρχής, θα υπάρχει προσωπικό ποσοστό αναπλήρωσης που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της σύνταξης όπως υπολογίστηκε εκ νέου και αυτής που εισπράττει σήμερα ο συνταξιούχος. Για παράδειγμα, αν κάποιος σήμερα έχει σύνταξη 1.400 ευρώ και με τον νέο υπολογισμό η σύνταξη είναι 1.360, η προσωπική διαφορά θα είναι 40 ευρώ προκειμένου να εξακολουθήσει να εισπράττει 1.400 ευρώ. Αν με το νέο σύστημα υπολογισμού η σύνταξη που δικαιούται είναι μεγαλύτερη από αυτή που σήμερα λαμβάνει ο συνταξιούχος, θα λαμβάνει κανονικά το επιπλέον κομμάτι. Και θέλουμε λοιπόν να ρωτήσουμε την αντιπολίτευση. Θέλετε ένα σύστημα βιώσιμο, ένα βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, που να λειτουργεί με ενιαία κριτήρια και να προστατεύει πρωτίστως τους κοινωνικά αδύναμους? Θέλετε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα που να εγγυάται τον κοινωνικό και αναδιανεμητικό χαρακτήρα της σύνταξης, το ύψος της οποίας θα ανεβαίνει με διαφανή τρόπο, ανάλογα με την πορεία της οικονομίας? Ή μήπως προτιμάτε τη συνέχιση του παλιού αδιέξοδου συστήματος μαζί ενδεχομένως με μια νέα, 12η στη σειρά, μείωση συντάξεων? Θέλετε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που να διευκολύνει την επαγγελματική κινητικότητα, δίνοντας στους πολίτες της χώρας μας το δικαίωμα να αλλάζουν επάγγελμα χωρίς να τιμωρούνται όπως παλιά, με κάποια χρόνια να πηγαίνουν χαμένα επειδή αλλάζει ο ασφαλιστικός φορέας? Ή μήπως προτιμάτε τη διαιώνιση της ασφαλιστικής ανισότητας, την διατήρηση στεγανών και διακρίσεων και την εγκατάλειψη των ηλικιωμένων πολιτών στο έλεος της κρίσης? Σε αυτά τα συγκεκριμένα ερωτήματα περιμένουμε απαντήσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Περιθώρια βελτίωσης πρότασής μας προφανώς και υπάρχουν. Γι' αυτό άλλωστε και επιζητήσαμε το διάλογο. Είμαστε σε ανοιχτό διάλογο ήδη με κοινωνικές ομάδες για βελτιωτικές παρεμβάσεις. Εξετάζουμε δίκαια αιτήματα και παρατηρήσεις. Είμαστε ανοιχτοί στην κριτική, αλλά κριτική με πραγματικά στοιχεία, όχι με ασύστολη παραπληροφόρηση. Μαζί με τον Υπουργό, τον κύριο Κατρούγκαλο, έχουμε ήδη ξεκινήσει διαβούλευση με κοινωνικούς φορείς για μεθόδους εξομάλυνσης της προσαρμογής στο νέο σύστημα, χωρίς βεβαίως να αλλοιώνουμε το πνεύμα και τη φιλοσοφία της πρότασής μας. Οι βελτιωτικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης υπέρ των ηλικιακά νεότερων και πλέον αδύναμων κατηγοριών ελευθέρων επαγγελματιών είναι ήδη δεδομένες. Ανακοινώσαμε χθες σε συνάντηση με εκπροσώπους τους. Στόχος μας βασικός είναι να προστατεύσουμε τους νέους επιστήμονες. Γι' αυτό και προτείνουμε για την πρώτη πενταετία άσκηση επαγγέλματος ο υπολογισμός των εισφορών να γίνεται στο 80% του μισθού του ανεπίκαιτου εργάτη, δηλαδή στα 468
και όχι στα 586 ευρώ. Προτείναμε για τα δύο πρώτα χρόνια άσκηση επαγγέλματος η εισφορά να μείνει στο 20% εισοδήματος, αλλά στο 14% και για τα τρία επόμενα στο 17%. Ταυτόχρονα προτείνουμε την απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για όσους βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγέλματος, την προστασία δηλαδή των ανέργων, και βεβαίως με την οικονομική τους ενίσχυση μέσω ειδικού λογαριασμού που θα διαχειρίζεται ο ΑΕΔ. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους, γι' αυτό και προτείνουμε στο λεγόμενο νέο προλεταριάτο, πρεκαριάτο των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων, των ανθρώπων, των νέων παιδιών κυρίως, που δουλεύουν με μπλοκάκι, να πληρώνουν εισφορά μόνο 6% αντί για 20%. Και βεβαίως συζητάμε μεταβατικές διατάξεις για την προστασία και των πιο ευάλωτων μεσαίων στρωμάτων, εκεί όπου πράγματι υπάρχουν επιβαρύνσεις, τις οποίες πρέπει να διορθώσουμε, και αναφέρομαι σε αυτούς που έχουν εισόδημα από 12.000 ευρώ και πάνω και τουλάχιστον μέχρι 30.000 ευρώ, διότι αυτοί που έχουν εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ σήμερα με το νέο σύστημα θα έχουν χαμηλότερες εισφορές από ό,τι είναι οι εισφορές που έχουν σήμερα. Ξέρετε, εμείς θέλουμε να βρούμε λύσεις. Αλλά ταυτόχρονα κάνουμε και το βήμα της πρότασης και της ευθύνης της πρότασης. Και ακριβώς επειδή θέλουμε να βρούμε λύσεις, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Και δεν προκρίνουμε ούτε την καταστολή κινητοποιήσεων, όπως κάνατε παλιότερα εσείς, τα ΜΑΤ και τα δακρυγόνα, ούτε έχουμε κανένα λόγο να θέλουμε να δυσφημίσουμε αγώνες. Οι αγώνες είναι χρήσιμοι, αρκεί οι αγώνες αυτοί να έχουν και κατακτήσεις, να έχουν αποτέλεσμα. Και θέλω σε αυτό το σημείο να εκφράσω... Θέλω να εκφράσω την απορία μου για ένα γεγονός κατά την άποψή μου πρωτοφανές. Εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντοτε είχαμε αγροτικές κινητοποίησεις. Αν όχι κάθε χρονιά, σχεδόν χρονιά παρά χρονιά. Και πάντοτε οι αγρότες είχαν ένα αίτημα να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση. Και το αίτημα το ανώτερο όλων να συνομιλήσουν με τον Πρωθυπουργό, να κάνουν διάλογο. Και βλέπω τώρα που για πρώτη φορά αυτό τους δίνεται από την αρχή και τους λέμε οι πόρτες είναι ανοιχτές, ελάτε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να κουβεντιάσουμε, να βρούμε λύσεις. Κάποιοι εξ αυτών αρνούνται το διάλογο με τον Πρωθυπουργό. Και αναρωτιέμαι, ξέρετε γιατί, διότι αν δεν υπάρξει διάλογος, οι διεκδικήσεις δεν πρόκειται να έχουν αποτέλεσμα. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, δεν είμαστε σε αντιπαράθεση με τους αγρότες, είμαστε σε διαρκή αντιπαράθεση με τα προβλήματα των αγροτών και τα προβλήματα είναι κοινά και είναι υπαρκτά. Παραλάβαμε δημοσιονομικές διορθώσεις και καταλογισμούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνολικού ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα μισά από αυτά είναι πρόστιμα για την κακοδιαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και τα άλλα μισά ανακτήσεις, όπως τα περίφημα πακέτα Χατζηγάκη, Μωραΐτη και Κοντού. Κάθε χρόνο είχαμε πρόστιμα της τάξης των 300-350 εκατομμύριων ευρώ για τους βοσκότοπους. Και το 2015 σπάσαμε αυτή την παράδοση. Ήταν η πρώτη χρονιά που ο έλεγχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν κατέληξε σε πρόστιμο. Γνωρίζουν οι αγρότες ότι εμείς βάζουμε τάξη, προσπαθούμε να βάλουμε τάξη και βάζουμε τάξη στο χάος των πληρωμών τους. Το Δεκέμβρη πληρώσαμε συνολικά 2 δις, 1,2 δις της βασικής ενίσχυσης και της εξισωτικής και 800 εκατομμύρια για εκκρεμότητες από το 2008 ως το 2014 και αποζημιώσεις. Υπηρετούμε και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του αγροτικού χώρου. Προχωράμε στην επικαιροποίηση του Εθνικού Μητρώου Αγροτών, ώστε επιτέλους να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τον κατακύριο επάγγελμα αγρότη. Προσέξτε,
διότι στις κινητοποίησεις η μεγάλη πλειοψηφία είναι πράγματι άνθρωποι που βλέπουν τα έσοδά τους να συρρυκνώνονται και τα έξοδά τους να αυξάνουν. Αλλά είναι και κάποιοι οι οποίοι παίρνουν επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και ενδεχομένως και να πρωτοστατούν. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότη θα προχωρήσουμε σε ρυθμίσεις, θα προχωρήσουμε και σε φορολογικές ευνοήσεις, θα προχωρήσουμε στην προστασία τους. Θα προσδιορίσουμε το αγροτικό εισόδημα και τη φορολόγησή του με βάση τον επανακαθορισμό της έννοιας της αγροτικής επιχείρησης και της γεωργικής εκμετάλλευσης. Στο πρώτο τρίμηνο του 2016 θα έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία θέσπισης της τραπεζικής κάρτας του αγρότη, θα συνδεθεί και θα έχει ως πιστωτικό όριο τις ενισχύσεις του κάθε αγρότη. Κατατίθεται αυτή τη βδομάδα το σχέδιο νόμου για το νέο πλαίσιο λειτουργίας του συνεργατισμού, μετά το γνωστό φιάσκο σπατάλης και χρεοκοπία στη λειτουργία του συνεταιριστικού κινήματος, του συνεταιριστικού χώρου, με συνέπεια ακόμα και οι πασαγιές να είναι σήμερα σε διαδικασία καθάρισης. Ξέρετε, κάποιοι προπαγανδίζουν ότι εμείς θεωρούμε ή είπαμε τους αγρότες φοροφυγάδες. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Υπάρχει πράγματι γκρίζα ζώνη στην παραγωγή και διακίνηση αγροτικών προϊόντων. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Και αυτή η ζώνη πρέπει να φωτιστεί. Δεν έχουν όμως από αυτό να φοβηθούν τίποτα οι αγρότες και κυρίως οι κατά κύριο επάγγελμα. Αντίθετα, έχουν να φοβηθούν οι μεσάζοντες και τα κυκλώματα που εξασφαλίζουν αδήλωτα υπερκέρδη. Τέλος, προχωράμε στην εφαρμογή του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία με πρόβλεψη για επενδυτική δαπάνη της τάξης των 6 δις και βασικός πρωταγωνιστής σε αυτό το πρόγραμμα θα είναι ο νέος αγρότης. Επιτρέψτε μου όμως να επανέλθω στο ασφαλιστικό των αγροτών. Και σας καλώ να σκεφτείτε τι θα κέρδιζε σήμερα ο αγρότης από την πολιτική των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, τι θα κέρδιζε από αυτά που δήθεν κινδυνεύει τώρα να χάσει με τη δική μας μεταρρύθμιση. Μήπως τη βασική σύνταξη, η οποία από το 2002 και μετά άρχισε να μειώνεται σε ετήσια βάση κατά 4% και το 2026 θα εξαφανίζονταν, θα ήταν μηδέν. Ξέρετε, η βασική σύνταξη του ΟΓΑ σήμερα είναι 158 ευρώ. Το γνωρίζετε αυτό? Το 2026 θα είναι μηδέν. Αν δεν γίνει μεταρρύθμιση, το 2026 θα είναι μηδέν η βασική σύνταξη. Με τη δική μας μεταρρύθμιση αντικαθίσταται τον μηδέν του 26 το 158 σήμερα με την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ. Για να δούμε όμως, γιατί εγώ θέλω να μιλάω με παραδείγματα και θέλω να ακούω επιχειρήματα και πιστεύω να ακούσω σήμερα και παραδείγματα και επιχειρήματα ως αντίλογο. Για να δούμε τι σύνταξη θα έπαιρνε η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών. Οι 400 και πλέον χιλιάδες σε σύνολο 645.000 που σήμερα βρίσκονται στην τρίτη ασφαλιστική κατηγορία, η οποία έχει ξεκινήσει να μετράει από το 98. Ξέρουμε όλοι σε δύο χρόνια όσοι είναι σήμερα στην τρίτη θα είναι στην τέταρτη. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών λοιπόν σε δύο χρόνια, όταν και θα αρχίζουν να καταβάλλονται οι εισφορές με βάση τη δική μας μεταρρύθμιση, θα κατέβαλαν, αν δεν κάνουμε τη μεταρρύθμιση, 1.065 ευρώ ετησίως για ασφαλιστικές εισφορές. Εμείς με τη μεταρρύθμιση θα τους επιβαρύνουμε με 1.238 ετησίως. Δηλαδή, 14,5 ευρώ περισσότερα το μήνα. Πράγματι, είναι μια επιβάρυνση. Δεν λέγω ότι τα 14,5 ευρώ επιπλέον, όταν έχουμε τόσες επιβαρύνσεις, δεν είναι μια επιβάρυνση. Προσέξτε όμως τι αντάλλαγμα θα έχουν. Θα πάρουν σχεδόν διπλάσια σύνταξη. Σύνταξη της τάξης των 580 ευρώ. Αν λάβουμε υπόψη μας για έναν μέσο αγρότη με 25 ετία. Με δύο λόγια, το παράδειγμα ενός αγρότη που σήμερα είναι 57 χρονών και θα βγει σε σύνταξη το 2016, το 2026.
σε 10 χρόνια από τώρα. Θα δίνει από το 2018 και μετά 14,5 ευρώ παραπάνω, αλλά θα πάρει σύνταξη το 2026 580 ευρώ και όχι 200 ευρώ που θα έπαιρνε αν δεν γίνει η μεταρρύθμιση. Και σας ερωτώ, σας νοιάζει το γεγονός, σας απασχολεί το γεγονός ότι μια ολόκληρη κοινωνική κατηγορία, οι ηλικιωμένοι αγρότες με τη δική σας λογική, βγαίνουν εκτός κοινωνικής προστασίας, βγαίνουν εκτός συστήματος ασφάλισης? Βεβαίως είναι η επιβάρυνση, αλλά έχει και αποτέλεσμα αυτή η επιβάρυνση. Να δούμε όμως βεβαίως διορθώσεις, καμία αντίρρηση, και να ακούσουμε προτάσεις. Αλλά να μην παραπληροφορούμε τον κόσμο, να μην δημιουργούμε αίσθηση ότι εδώ έρχεται δήθεν ο Αρμαγεδόνας. Ο Αρμαγεδόνας ήρθε στον τόπο μας δυστυχώς, όταν επί 5 χρόνια απολέθηκε πλούτος 50 δισεκατομμυρίων ευρώ με τις 11 συνεχείς περικοπές στις συντάξεις. Αυτός ήταν ο Αρμαγεδόνας στον τόπο. Κύριε Πρόεδρε, κλείνω. Ίσως καταχράστηκα τον χρόνο, αλλά ήταν αναγκαίο να πω ορισμένα πράγματα. Πιστεύω ότι μας παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Στις σημερινές συνθήκες γνωρίζουμε ότι μια σύνταξη σε ένα νοικοκυριό είναι ίσως η αποκλειστική πηγή εισοδήματος, όχι για τον ηλικιωμένο, ίσως και για όλη την οικογένεια, για τρεις γενιές πολλές φορές. Η ελληνική κοινωνία, ξέρετε, είχε ένα σύστημα προστασίας, την πυρηνική οικογένεια, που συγκράτησε την κοινωνική αποσάρθρωση. Αν αυτά τα μέτρα που εφαρμόστηκαν εδώ εφαρμόζονταν σε χώρες Βόρειας Ευρώπης, θα είχαν διαλυθεί τα πάντα. Γι' αυτό τον λόγο και θέσαμε ως βασική μας αρχή, ως βασικό μας προσανατολισμό στην πρόταση που καταθέτουμε, να μην πάμε σε περαιτέρω περικοπές των συντάξεων. Να μην κοπούν περαιτέρω οι συντάξεις, όταν ξέρουμε ότι αυτές πηγαίνουν για τον άνεργο γιο, για τον άνεργο εγγονό. Η κρίση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος ενός θεμελιακού κοινωνικού πυλώνα εντείνει τη σύγκριση των γενεών ως προς την κατανομή του παραγόμενου πλούτου και δημιουργεί μια παράδοξη κατάσταση. Η αλληλεγγύη των γενεών στο παρόν να διαγωνίζεται με την αλληλεγγύη των γενιών στο μέλλον. Μόνος τρόπος επίλυσης του παράδοξου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι η επιστροφή στην ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Αν αυτό δεν γίνει, ό,τι πρόταση και να φέρουμε εμείς ή εσείς, θα ξανασυζητάμε για τα ίδια στα λίγα χρόνια. Σε συνδυασμό όμως, η επιστροφή στην ανάπτυξη με ένα ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που λαμβάνει υπόψη αυτές τις αλληλεξαρτήσεις που ανέλησα πιο πριν. Καλούμαστε λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς που δεν ευθυνόμαστε για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών σας, να καθαρίσουμε τα δικά σας απλήτα. Θα το κάνουμε αλλάζοντας δομές, επιβάλλοντας δικαιοσύνη και ισοτιμία. Σας καλούμε όμως και εσάς να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Αφού δεν θέλετε να βάλετε πλάτη, τουλάχιστον πείτε μας τι προτείνετε. Μην αρνείστε το διάλογο. Αφού δεν θέλετε να αναλάβετε ευθύνη, δεν θέλετε να λερώσετε τα χέρια σας με τα δικά σας άπλυτα, τουλάχιστον σταματήστε να είστε επιζήμιοι για τον τόπο. Κρατήστε στοιχειωδώς μια στάση ευθύνης σε ένα μείζον θέμα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης, όπως είναι η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Σας ευχαριστώ.